Έλα εδώ ρε. Που φάγαμε δύο χρόνια. Άκουγα σήμερα την Face Κορδέα και θέλω να το πω αυτό. Που έκανε κάποια σχόλια χθε, κάποιε δηλώσει. Δεν έχει σημασία. Είδες, εμείς δεν μπήκαμε στι δηλώσει, ο καθένα. Είσαι καλά. Εχθέ ειδικά βούρτσα να βλέπα. Έλεγα να σα κάνω δηλώσει και σε εσά. Λοιπόν, άκου. Γιατί πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο. Γιατί χθε σήμερα άκουγα τη Φέη που έλεγε πολύ ξεκάθαρο ότι άκουσα τον Δημήτρη και αισθάνθηκε ότι αυτή τη φορά αυτά που έλεγε τα εννοούσε για τη Μενεγάκη, για μένα δηλαδή. Και θέλω να σου πω ότι και εγώ το ίδιο αισθάνθηκα. Και θέλω να σου πω ότι πολύ το ευχαριστήθηκα. Αλλά να λέμε αλήθειες, οι σχέσεις των ανθρώπων θέλουν χρόνο. Όσο και να τον θες τον άλλον, όσο και να σε θέλει, γιατί θελειόμαστε για να είμαστε εδώ μαζί. Δεν μας πλάκωσε κανείς και μας είπε με το ζόρι, έλα εσύ εδώ και μαζί θα είσαστε. Το θέλαμε πολύ, αλλά θέλουν χρόνο. Και μέχρι να γνωρίσει ο ένας τον άλλον και να καταλάβει και τι εννοεί και τι δεν εννοεί. Και όταν ο ένας φουντώνει, αντιδρά έτσι. Όταν ο άλλος φουντώνει, αντιδρά αλλιώς. Αυτή φουντώνει αλλιώς. Εγώ φουντώνω αλλιώς, εσύ φουντώνεις αλλιώς και αυτή αλλιώς. Έχουμε έναν άλλο τρόπο έκφρασης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θέλουμε να είμαστε μαζί. Επειδή λοιπόν την άκουσα και την ώρα που την άκουγα, κουνούσα το κεφάλι και λέω και εγώ τώρα που το άκουσα, αυτό αισθάνθηκα. Θέλω να σου πω ότι πολύ το χαίρομαι. Ανεξαιρέτως αν συμφωνώ σε πολλά, διαφωνώ. Δεν έχει σημασία. Με όλους σας έτσι είμαι. Άλλη προσωπικότητα είμαι εγώ. Άλλοι είσαστε εσείς. Αλλά δεν θέλω ούτε να σας φημώνω, ούτε να με φοβάστε. Μα δεν σημαίνει. Θέλω να ευχαριστιόμαστε την παρέα μας. Και επειδή ξέρω ότι αυτά δεν τα λέμε στον αέρα, ναι. Σε άκουσα που το είπε και αυτό, ότι ο Δημήτρης, όταν τα λέμε εκείνη την ώρα, απρογραμμάτιστα, μα δεν μπορώ να προγραμματίσω τις σκέψεις μου. Αλλά σίγουρα το λέω με όλη μου την καρδιά. Πολύ σε ευχαριστιέμαι και με ευχαριστιέσαι φέτος. Δεν θυμάμαι τι είπαμε για την Τζολάκη, αλλά μα θέλει να μην το ξεχάσει. Απλώ δεν είναι εδώ.